Είμαστε στην δεύτερη μέρα της περιοδίας μας στην Ξάνθη. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους παραγωγικούς φορείς και να δούμε από κοντά την πρόοδο υλοποίησης των έργων σε πολύ κρίσιμες υποδομές, σε μια περιοχή η οποία έχει τεράστιες δυνατότητες και μπορεί να παίξει ένα πάρα πολύ κρίσιμο ρόλο στη συνολική ανάπτυξη της χώρας και στο στρατηγικό ρόλο που έχει η χώρα μας στην ευρύτερη περιοχή. Είδαμε να υλοποιείται το έργο του τελευταίου κομματιού από το Δημάριο ως τα σύνορα, το οποίο είχε δημοπρατήσει και ξεκινήσει την υλοποίησή του η δική μας διακυβέρνηση. Δυστυχώς, στα υπόλοιπα κομμάτια έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις, χάθηκαν ήδη 2 χρόνια, παρόλο που ακούσαμε ότι προχωράει η δημοπράτηση του επόμενου κομματιού στο τέλος του μήνα. Είχαμε συναντήσεις και με το Επιμελητήριο της Ξάνθης, γίναμε κοινωνία των πάρα πολύ σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τοπική επιχειρηματικότητα. Η τοπική επιχειρηματικότητα υφίσταται τις συνέπειες των κακών, ακραίων, νεοφιλελεύθερων επιλογών της κυβέρνησης και χρειάζεται στήριξη άμεσα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την οικονομία της περιοχής να στηριχτούν οι επιχειρήσεις και όχι αυτή τη στιγμή να τους ζητάμε το λογαριασμό από τους μηδενικούς τζίρους τους οποίους είχαν λόγω του κλεισίματος του κορονοϊού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μπει σε μία πορεία χωρίς επιστροφή, μία πορεία φθοράς, μία πορεία της οποίας ένα επεισόδιο εκοφαντικό είχαμε σήμερα. Ο πολυδιαφημισμένος ανασχηματισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη εξελίχθηκε σε πολιτική πανωλεθρία. Ο κύριος Μητσοτάκης αποδείχθηκε δέσμιος των εσωκομματικών του ομάδων, δέσμιος των συμφερόντων και βεβαίως την πάτησε χοντρά κατά το κοινό λεγόμενο όταν προσπάθησε να αξιοποιήσει μία μέθοδο γνωστή στην παράταξή του, τη μέθοδο της εξαγοράς, του εκμαυλισμού και της αποστασίας. Είναι ένα μάθημα προς τους φωστήρες του επιτελικού κράτους και βεβαίως ένα ισχυρό σήμα προς την κοινωνία ότι έκλεισε η περίοδος στην οποία ο κύριος Μητσοτάκης μπορούσε να διαμορφώσει συνενέσεις γύρω από τις ακραίες πολιτικές του.